είναι ένα ιστορικό αφήγημα, παίρνει μια ιστορία πραγματική και επτασφράγιστη, την ιστορία δηλαδή του πώς ταρχεύτηκε ο Λένιν, και μέσα από αυτή την ιστορία και με αφορμή αυτή την ιστορία μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες για το πώς ήταν η ζωή στη Σοβιετική Ένωση. Η ιστορία ξεκινάει με το θάνατο του Λένιν, όπου ο ίδιος ο Στάλιν αποφασίζει να τον ταρικεύσει παρά τις αντιρρήσεις των Τρότσκι και άλλων στελεχών του πολιτικού γραφείου. Ο Στάλιν έχει ήδη παροπλήσει τον Λένιν, ο οποίος ήταν τον τελευταίο καιρό άρρωστος, είχε δύο εγκεφαλικά πάθη, και στην ουσία έχει πάρει τα ηνία και πλέον έχει αποφασίσει να ταρχεύσει τον Λένιν για να τον κάνει ένα σύμβολο και με αυτόν τον τρόπο να χειραγωγήσει το θρησκευτικό αίσθημα του αμόρφωτου λαού, δίνοντάς του ένα σύμβολο το οποίο ακουμπούσε και στο θρησκευτικό κομμάτι με έναν τρόπο, αλλά και στο πολιτικό κομμάτι, διότι ο Λένιν είχε το μεγάλο σεβασμό του Σοβιετικού λαού. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι πάνω στο φέρετρο του Λένιν γίνονται οι πρώτοι σχεδιασμοί και ένα μεγάλο πολιτικό παιχνίδι, θα λέγαμε, για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Σοβιετική Ένωση. Ο συγγραφέας ήταν βιοχημικός. Λεγόταν Ήλιας Μπάρσκι και ο πατέρας του ήταν και αυτός βιοχημικός και ήταν στην πρώτη ομάδα επιστημόνων που ανέλαβαν να ταρυχεύσουν τον Λένιν. Η ταρύχευση αποφασίστηκε 2 μήνες μετά το θάνατο του Λένιν, του οποίου το πτώμα ήταν στην κατάψυξη και είχε αρχίσει πλέον, ας πούμε, να σαπίζει, και έχει ενδιαφέρον να δούμε τις διαφορετικές απόψεις που υπήρχαν μέσα στα στελέχη του κόμματος για το τι θα έπρεπε να γίνει το πτώμα την ώρα που αυτό σάπιζε, και το πόσο, ας πούμε, τα κομματικά στελέχη, ας πούμε, περιφρονούσαν με έναν τρόπο τις γνώμες των επιστημόνων. Τελικά αναλαμβάνει μια ομάδα επιστημόνων το έργο αυτό, με κίνδυνο της ζωής τους βέβαια, διότι αν κάτι πήγαινε στραβά... Θέλω να αφήσω ένα μήνυμα. Δεν θα γλίτωναν τη ζωή τους. Παπά. Και αρχίζει η αποκατάσταση του Λένιν, δηλαδή αφαιρέθηκε ο εγκέφαλος, δόθηκε σε ένα ινστιτούτο το οποίο θα τον μελετούσε για να βγάλει το συμπέρασμα ότι ο εγκέφαλος αυτός είναι ο εγκέφαλος ενός ιδιοφυούς ανθρώπου. Αυτό ήταν δηλαδή προαποφασισμένο, ας πούμε. Αφαιρέθηκαν οι οφθαλμοί και μπήκαν γυάλινα αυτά. Τέλος πάντων, έγινε μία ολόκληρη, αφαιρέθηκαν τα εσωτερικά όργανα, όπως καταλαβαίνετε, μια διαδικασία με την οποία ασχολείται λίγο. Και αρχίζει, χτίζεται βέβαια το μαυσολείο, το οποίο έχει γίνει ένα μέρος το οποίο το είχε ανακηρύξει και η UNESCO, κομμάτι της πολιτισμικής κληρονομιάς, παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς. Και αρχίζει η ιστορία αυτή να μας διηγείται το πώς μια ομάδα επιστημόνων και αυτός και η οικογένειά του επιβίωσαν, επειδή ακριβώς είχαν τον τρόπο να ταρυχεύσουν τον Λένιν με πολύ καλά αποτελέσματα, και επειδή ήταν οι μόνοι οι οποίοι ήξεραν πώς να συντηρούν τη σωρό του Λένιν, επιβίωσαν αργότερα και από τις μεγάλες εκαθαρίσεις που άρχισαν το 35 και μετά, και μας περιγράφει μια ολόκληρη σειρά πραγμάτων. Μας περιγράφει, ήταν ο ίδιος μάρτυρας στις δίκες των Ρίκοφ, Μπουχάριν, Γιάκοντα κτλ, στις δίκες Παροδία, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ήλιας Μπάρσκι σαν νεαρός ήταν μέλος της νομεκλατούρας, δηλαδή ο πατέρας του ανήκε στη νομεκλατούρα πλέον.
Δηλαδή πήγε στο ίδιο σχολείο που πήγαινε ο γιος του Στάλιν και του Τσερζίνσκι και τα λοιπά, και μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες για το πώς ήταν η ζωή από μέσα. Αυτό που είναι επίσης ενδιαφέρον είναι το πώς συνεχίζει αναφέροντας τις πρώτες εκείνες ώρες που η Γερμανία εισβάλλει πλέον στη Ρωσία, παραβιάζοντας το σύμφωνο Ρίπεντροπ-Μολότοφ που υπήρχε, τον ευνηδιασμό που δέχεται ο Στάλιν στην αρχή, τη μεταφορά της σωρού του Λένιν. Η σωρός του Λένιν είναι η πρώτη κίνηση που γίνεται εκένωση της Μόσχας, δηλαδή το πρώτο πράγμα που βγάλανε από τη Μόσχα για να μην χτυπηθεί σαν σύμβολο ήταν η σωρός του Λένιν, η οποία ταξίδεψε σε μια μικρή πόλη στα Ουράλια, στο Τιούμεν, και εκεί έμεινε όλο το πόλεμο. Και μετά με την νίκη, όπου πλέον η Σοβιετική Ένωση συντρίβει το ναζισμό και φτάνει τα όρια της και τη σφαίρα επιρροής της μέχρι την Ανατολική Ευρώπη, το μαυσολείο αρχίζει και εξάγει τη δουλειά του. Δηλαδή, αρχίζει να ταριχεύει και ηγέτες αδερφών κρατών. Ας πούμε, το Δημητρόφ ή τον Γκότβαλντ της Τσεχοσλοβακίας τότε. Επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον η ιστορία της ταρίχευσης του Χο Τσι Μινχ που γίνεται το 69 εν μέσω βομβαρδισμών, και έχει πολύ πλάκα το κεφάλαιο, διότι είναι οι επιστήμονες οι οποίοι τραβάνε κρυφά μεταφέρουν το πτώμα του Χο Τσι Μινχ μέσα στη ζούγκλα, έχουν στήσει εκεί πέρα εργαστήρι και τα λοιπά, ενώ γίνεται της τρελής γύρω γύρω. Και όταν λοιπόν τελειώνει όλο αυτό και πέφτει ο υπαρκτός, ας πούμε, σοσιαλισμός και έρχεται η περεστρόικα, αρχίζουν και έρχονται κάποια προβλήματα για το Ινστιτούτο και για το μαυσολείο, διότι κόβονται οι επιχορηγήσεις. Η τελευταία δηλαδή μεγάλη δουλειά που έκανε το μαυσολείο ήταν να ταρχεύσει τον παππού του τωρινού βορειοκορεάτη ηγέτη, ας πούμε. Έτσι λοιπόν βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο, διότι το μαυσολείο βέβαια έχει καμιά κατοσταριά, ας πούμε, σοβαρούς επιστήμονες, γιατί έχει κάποιο κόστος για να συντηρείται αυτό το πράγμα. Είναι ένα πολύ μεγάλο τουριστικό αξιοθέατο, είναι εκατομμύρια έτσι οι τουρίστες και οι σοβιετικοί πολίτες που έχουν αποτίσει φοροτιμή στο Λένιν, αλλά και οι τουρίστες, ας πούμε, και τώρα μάλιστα που είχε ανοίξει, ας πούμε, πάρα πολλά εκατομμύρια τουρίστων. Και τέλος πάντων, το μαυσολείο μεταξελίχθηκε και άρχισε να προσφέρει υπηρεσίες και να κάνει ταρυχεύσεις διαφόρων νεόπλουτων μαφιόζων Ρώσων. Και έτσι συντηρείται το μαυσολείο πλέον. Οπότε με έναν τρόπο μπορούμε να πούμε ότι μέσα από το μαυσολείο παρακολουθούμε, το μαυσολείο δηλαδή με έναν τρόπο ακολουθεί την ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης, έτσι, από την ηρωική, ας πούμε, εποχή που ταρυχεύει, ας πούμε, το μεγάλο ηγέτη το Λένιν, προχωρά μετά, ας πούμε, στην ταρύχευση άλλων ηγετών, όταν η Σοβιετική Ένωση είναι στο απόγειο, ας πούμε, της επιρροής της, και φτάνει να ταρυχεύει τους διάφορους γκάνγστερς και νεόπλουτους. Είναι ένα βιβλίο που δίνει πάρα πολλές πληροφορίες για το πώς ήταν η ζωή στη Σοβιετική Ένωση, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Σοβιετικός λαός, τις μεγάλες πείνες, τις διώξεις, αλλά και τις ηρωικές στιγμές που έζησε ο λαός αυτός, τα όνειρα που γεννήθηκαν, τα όνειρα που δόθηκε αίμα για να πραγματοποιηθούν. Κάποια από αυτά πραγματοποιήθηκαν, κάποια όχι, και μας δίνει έτσι μια ματιά ενός ανθρώπου ο οποίος είναι αποστασιοποιημένος, δεν έχει μίσος, δεν έχει πίκρα, είναι αποστασιοποιημένος, γιατί η γραφή του είναι, θα λέγαμε έτσι, κάπως ντοκιμαντερίστικη. Παρ' όλα αυτά αναλογίζεται με κάποια πίκρα
Γιατί π.χ. ας πούμε ο πατέρας του δεν γνώρισε άλλο καθεστώς από το καθεστώς του Στάλιν, ας πούμε, έτσι. Και υπήρχαν εκατομμύρια άνθρωποι που δεν έζησαν τίποτε άλλο παρά το καθεστώς του Στάλιν. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι ένα βιβλίο το οποίο βλέπει την Επανάσταση και το τι έγινε στη Σοβιετική Ένωση με έναν έτσι υπόγειο τρόπο, με έναν άμεσο αλλά και υπόγειο τρόπο, και υπάρχει και μια άδρα έτσι μαύρου χιούμορ που διατρέχει το βιβλίο, και είναι ένα ιστορικό αφήγημα το οποίο δεν φοβάται να πει τα πράγματα όπως είναι. Αυτά για αρχή, ό,τι άλλο θέλετε.